πώς σας λένε. Κωνσταντίνος Παναγιωτήτης του Ιωάννου και της Μαρίας. Πόσο χρόνο ήσασταν στην κατοχή? 9 χρονών. Στο χωριό οι Γερμανοί ή οι Ιταλοί έκαναν κάποιες συγκεκριμένες καταστροφές? Οι Γερμανοί πρώτα πέρασαν οι Γερμανοί και μετά ήρθαν οι Ιταλοί. Έβγαμε ένα βόη, πήγα να το βοσκήσω στη Μελούνα και ήρθαν οι Γερμανοί, ήμαν 9 χρονών. Ήρθε ένα τριών τετάρτων με 4 Γερμανοί κατέβηκαν, το σκότωσαν, το πήραν και έφυγανε. Και εγώ κλαίοντας ήρθα στο σπίτι. Το χωριό ήταν όλο Γερμανοί. Μας είχαν πετάξει στα σπίτια. Όσοι είχαν κάνει ένα καλό δωμάτιο, το είχαν πετάξει αυτοί. Εμείς είχαμε ένα δωμάτιο φτιαγμένο. Το επιτάξαν αυτοί και ήταν 5-6 Γερμανοί αξιωματικοί. Μόλις ήρθα κλαίοντας ο Γερμανός, το πρωί με είδε που έβγαλα το βόδι. Και με τον πατέρα μου συνεννοήθηκε τι έγινε αυτό και αυτό το βόδι. Με έβγαλε στην πλατεία ο Γερμανός αξιωματικός, από πού ήρθε το αμάξι αυτό. Λέω από τη Μιλούνα. Δεν είναι δικό μας, δεν μπορώ να επέμβω, είπε. Και ύστερα μας πήραν από Αγέλη και μια Γελάδα, αλλά στο χωριό όταν κατοικούσαν, οι πρώτοι κάτσαν εδώ να ξεκουραστούν και προχωρούσαν οι άλλοι μετά. Άμα άκουγαν κάνα γουρούνι, κάνα μπουσχάρι, έπρεπε να το σφάξουν. Ήταν στρατός κατοχής. Κατάλαβες? Τα γουρούνια και τα μπουσχάρια είχαν μανία. Αλλά στη βρύση όταν πήραν για νερό, μία βρύση είχαμε εκεί που είναι το γραφείο, έμπαιναν και αυτές στη σειρά με τις γυναίκες. Δεν παραμολύσαν τις γυναίκες να πάνε να πάρουν πρώτη νερό, με τη σειρά. Αλλά η γυναίκα δεν πήραξαν στο χωριό. Προχώρησαν οι Γερμανοί, έφυγαν, ήρθαν οι Ιταλοί μετά, μας παρέδωσαν στους Ιταλούς. Το αρχείο ήταν ο Ιταλός ο αυτός στην Ελασσόνα. Αυτοί οι Ιταλοί ερχόταν εδώ, έπιαναν, κυνηγούσαν τις κότες, γυναίκες πήραζαν. Αλλά άνθρωπο μόνο ένα σκότωσαν. Την ημέρα που σκότωσαν στο Δομένη, που ήταν ένας δικός μας ερχόταν από το Μήλο, του Γιακημίδη του Μάκη, παράδειγμα από τον παππού, που βρήκα στον δρόμο, το σκότωσαν κι αυτό. Ποιος ο λόγος? Ποιος ο λόγος, γιατί έστεισαν οι αντάρτες, κάναν αντίσταση. Έστεισαν ενέδρα στον δρόμο και σκότωσαν έναν Ιταλό γιατρό με το μηχανάκι ερχόταν προς την Ελασσόνα και κοιτούσαν οι Ιταλοί, οι Γερμανοί σε τι τοποθεσία ανήκε εκείνο το μέρος, στο Δομενίκο ανήκε. Και έτσι ήρθα στο Δομενίκο, έμασα τον κόσμο. Τα παιδιά δεν τα πήραξαν, 13-14 χρονών και κάπου τα έμασαν και τα έβγαλαν έξω από το χωριό. Τους άλλους τους άντρες, όσοι δεν έφυγαν, τους πήγαν στο καυκάκι και τους σκότωσαν. Ένας φίλος μου που ασπολογούσε, κατάλαβε αυτός κάποιος Πέτρος Κιάτος ότι θα μας σκοτώσουν. Και τους λέει, πάνε να μας εκτελέσουν, θα κάνουμε επίθεση στο φρουρό όταν μας κατεβάσουν από το Λιτσέντς και όσοι μπορέσουμε να γλιτώσουμε, να γλιτώσουμε, αλλιώς θα μας σκοτώσουν όλους. Έβγαλε τα παπούτσια αυτός και πήδησε τελευταίος από το Λιτσέντς απάνω στο φρουρό. Τον έριξε κάτω και έφυγε, είχε αρχίσει να βραδιάζει. Τον έριξαν ο πίσω, τον έριξαν, δεν τον πήρε καμία σφαίρα το άνθρωπο. Πήγε και πήδησε. Το ποτάμι περνάει από εκεί. Πήρησε στην πάρα. Πήρησε στην πάρα και έμεινε εκεί μέχρι τις 2 ώρα. Οι εκτελέσεις έγιναν, σταμάτησαν, εισήχασαν τα πάντα, έφυγαν οι Ιταλοί. Σηκώθηκε αυτός, βγήκε από την πάρα, πάει εκεί πέρα και φωνάζει, μα είναι κανένα ζωντανός, όλη ψιάπρα. Βγήκε ο αδερφός του, τραυματίας. Δεν τον έκαναν χαριστική βολή στο κεφάλι, γιατί έπεσε κάτι και από πάνω έπεσαν άλλοι σκοτωμένοι. Σηκώθηκε ο αδερφός του και ένας ακόμη ζούσε. Τρεις. Οι άλλοι του άλλους όσους σκότωσαν. Αυτό τώρα τι θέλεις άλλο.
Κάποιο άλλο γεγονός που ίσως... Όταν έγινε η αντίσταση, οι Ιταλοί παραδόθηκαν. Το 1943 παραδόθηκαν οι Ιταλοί και ανέλαβαν οι Γερμανοί μετά τη διοίκηση στην Ελασσόνα. Οι Ιταλοί παραδόθηκαν, έφυγαν. Τους σκότωσαν, τους μακέδευσαν οι Γερμανοί. Και έβαλαν οι αντάρτες μία νάρκα εδώ στα μέρη του Μητρούλα που έχει το Μαντρί. Είναι μέρος δικό μας εκεί ο Ρώμος. Έβαλαν μία νάρκα, πάτησε το αμάξι στην νάρκα, σκοτώθηκαν δυο, ήταν οι τρεις Γερμανοί και έκαναν δυο τραυματίες. Ο παπάς και δυο γέροι έζεψαν ένα κάρο, πήγαν βάλα τους σκοτωμένους και τους τραυματίες και τους φιέναν στην Ελασσόνα. Αλλά ερχόταν τα τάγκς από την Ελασσόνα να κάψουν το χωριό, να μας σκοτώσουν όποιον έβρισκαν. Αλλά όταν ήδη ο αξιωματικός ενδιαφέρθηκε το χωριό με τον παπά και εσύ με τους γέρους, δεν ήρθε, ο πισωχώρησε, έφυγαν και γλίτωσε το χωριό. Το γλίτωσε ο παπάς και δυο γέροι. Ο Μιχαήλης, ο Κιόρογλου και ο Παρασκευάς ο Θόδωρος με τον παπά, τον Κιντεύσο, έκαναν αυτή τη δουλειά και γλίτωσε το χωριό. Άλλο, και μια φορά με κυνηγούσαν οι Γερμανοί με τα πρόβατα, ήτανε 25 Οκτωβρίου το απόγευμα. Βλέπω με ένα τζέμς, βγήκε από τον δρόμο για να έρθει να πιάσει πρόβατα, να πάρουν πρόβατα. Ήμασταν 4 κοπάδια. Τα 3 κοπάδια έφυγαν τη λίμνη που έχει ο Αφιάδης ίσα κάτω και εγώ έφυγα με το δικό μας προς τα πάνω, προς τις κόμπες στον δρόμο. Δεν περιμένω όμως να έρθω οι Γερμανοί μέχρι εκεί. Το τζέμς έμεινε κάτω. Τζέμς είναι κάποιο όχημα. Τα τζέμς αυτά τα στρατιωτικά. Έριξα το μαλλιέτο και ξάπλωσα 11 χρονών ήμουν τότε το 43. Και δεν περιμένω να έρθει Γερμανός από τόσο μακριά για ένα πρόβατο. Αλλά όταν τον είδα από πάνω μου ένας βαντράχαλος, με το αυτόματο πάγωσα. Πάει πάρα με σκοτώσει τώρα. Με λέει σίχο πάνε. Σηκώνω πιάσε μια πρωτίνα. Είχαμε δυο κλειάδια μαλώνανε. Πιάσε ένα από αυτά με λέει. Εγώ πέφτω απάνω, βάζω τα κλάματα. Και πώς θα το πήγαινα εγώ αυτό το κρεάρι και να το πιάνω ακόμα μέχρι το τζέμψε εκεί μέσα από τα βουνά. Με λυπήθηκε, με παράτησε και έφυγε. Αυτά είναι το θέμα. Ωραία, πολύ ωραία. Το χωριό όταν το καίγανε οι Ιταλοί, πρώτα το κάψανε οι Ιταλοί. Το 43 το Φεβρουάριο μήνα, μέσα από το χωριό ήμουν σαν φευγάτη. Στον δρόμο της Κόμπας δεξιά εκεί, που είναι κάτι κουρτσές, εκεί είχαμε καλύβια. Και όταν ήρθαν έστησαν τους όλμους στον Αηλιά και ρίχναν στη σκόμπα. Και περνούσαν τα βλήματα από πάνω μας. Μετά φύγαμε από εκεί και πήγαμε πιο πέρα στην άλλη Λάκα. Εκεί κάναμε καλύβια και εκεί μείναμε. Μετά με το φράγκο συνεννοήθηκαν τον Ιταλό να πάμε στο χωριό να μην μας πειράξουν οι Ιταλοί. Και έτσι γύρισαμε ξανά στο χωριό, σπήραμε τα χωράφια, κάναμε καλαμπόκια και ζήσαμε. Και από τότε και από τότε ύστερα οι Ιταλοί παραδόθηκαν στους Γερμανούς. Ανακατώθηκε η Ιταλία τότε με τους Γερμανούς, ο πιστοχώρησε η Γερμανία, γιατί ήταν σύμμαχοι οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και οι Ιάπωνες. Είχαμε Ιάπωνες εδώ στην περιοχή. Οι Ιάπωνες την Ασία χτυπούσαν και οι Γερμανοί με τους Ιταλούς στην Ευρώπη και από την Ευρώπη να πάει στην Αφρική. Μετά από εκεί η κατάσταση εδώ πέρα στο χωριό πώς ήταν? Πώς? Η κατάσταση μετά από την παράδοση των Ιταλών πώς ήταν εδώ στο χωριό? Κοίταξε, με τους Γερμανούς ήταν πάλι, δεν μας πείραζαν αν δεν έβαζαν νάρκα στο δρόμο οι αντάρτες, γιατί είχε γίνει αντίσταση τότε. Είχαν βγει αντίσταση, οι Έλληνες κάναν αντίσταση, αντάρτικο είχαν κάνει κατά των κατακτητών.
Άμα δεν έβαζε σνάρκα και δεν σκοτώνονταν κανένα Γερμανό, δεν σε πείραζαν. Ευτυχώς τότε άλλο δεν έβαλαν ναρκά, μόνο μία φορά έβαλαν και αυτοί την γλιτώσαν με ο παπάς και δυο γέρι και άλλο δεν ξαναέβαλαν. Μετά το 1944, ο πιστοχωρούς η Γερμανία μας ειδοποίησαν φευγάτε από το χωριό, γιατί όσους βρίσκουν, το χωριό μας ήταν ο δρόμος από εδώ, είχε γίνει. Πρώτα ήταν από τη Μιλούνα και μετά είχε γίνει από εδώ, από εδώ που πιστοχωρούσαν και από εδώ και από πέρα. Και φύγαμε όλοι από το χωριό. Φύγαμε όλοι 25 Οκτωβρίου το βράδυ. Ακούσαμε μία έκρηξη έγινε έξω από την Ελασσόνα. Όπως βγαίνουμε από την Ελασσόνα, είδες εκεί ήταν τα βράχια εκεί πέρα και είχαν μπαρούτι. Και για να μην τους φτάσουν οι Εγγλέζοι από πίσω, ο Αγγλικός στρατός, ανατείναζαν γέφυρες, ανατείναξαν και το μπαρούτι αυτό το δρόμο εκεί για να χαλάσει. Τότε καταλάβαμε εκείνη τη βραδιά ότι έφυγαν οι Γερμανοί και το πρωί 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου από όλα τα μέρη μαζεύτηκαμε εδώ οι χωριανοί, χαρά, γλέντι και είχαν ξεπατωθεί οι Γερμανοί και έφυγαν. Από πίσω οι αντάρτες, οι δικοί μας, οι Γερμανοί, οι Εγγλέζοι, οι Γάλλοι, οι Νεοζηλανδοί, οι Κύπροι, οι Αυστραλοί, στρατός από πίσω να προλάχνουν και από πάνω τα αεροπλάνα και από πίσω τα αεροπλάνα, τα τάξη, τους έδιωξαν τους Γερμανούς, έφυγαν. Αλλά πάθαν ζημιά στον δρόμο. Τους έκαναν ζημιά και οι αντάρτες και τα αεροπλάνα τα αγγλικά από πάνω. Δεν σήκωναν άλλο αεροπλάνα, δεν τους είχαν μείνει τους Γερμανούς αεροπλάνα. Εκ μέρους του πρώτου Λυκείου Ελασσόνα σας ευχαριστούμε για την έλεξη που μας δώσατε. Ευχαριστώ και εγώ. Όσα ήξερα να σας πω.